Στο σημερινό βίντεο θα δούμε την ένατη πολύ όμορφη παρτίδα, αν και το αποτέλεσμα έληξε ισόπαλο, δεν σημαίνει ότι αυτή η παρτίδα δεν ήταν μαχητική και δεν έχει πολλά πράγματα να μας διδάξει. Εδώ Νεπομνιάτσκι έπαιζε με τα λευκά και έπαιξε την κίνηση ε4 ως συνήθως και βλέποντας τον Νέπο να παίζει όλα αυτά τα ε4 με έχει ψήσει λιγάκι να ξεκινήσω και πάλι να παίζω ε4, μια ενδιαφέρουσα κίνηση. Ο Ντίνγκ απάντησε με το ε5, μια ωραία κίνηση και αυτή σταθερή στο κέντρο, έχουμε αυτό, έπαιξε εκεί να κρατήσει το πιόνι, πάμε στην ισπανική άμυνα και τώρα ο Ντίνγκ για πρώτη φορά στο μάτς, νομίζω παίζει την κίνηση στην άμυνα Βερολίνου, ένα σύστημα που έγινε πολύ γνωστό στο μάτς του παγκόσμιου πρωτάθλημα Κράμνικ-Κασπάροφ. Ο Κασπάροφ δεν κατάφερε να βρει τίποτα εναντίον αυτής της άμυνας. Παίζει εδώ την αντι-Μπέρλιν, την κίνηση που δεν θέλει να μπει στην κύρια συνέχεια, όπου μπορεί να κάνει το ροκέτο και να αλλάχτούν οι βασίλισσες και τα λοιπά, οπότε κρατάει το πιόνι. Εδώ υπάρχει μια παγίδα που την έχω κάνει με τα μαύρα, γιατί έπαιζα με τα μαύρα. Το έχω δοκιμάσει, όχι σε πάρα πολλά τουρνουά, αλλά το έχω δοκιμάσει. Και εδώ λοιπόν παίζουμε την κίνηση πως ε7. Ξαφνικά λες, όπαρεσαι, τι κάνει αυτός τώρα, πρέπει να το φάω το πιόνι, γιατί αν δεν το φάω, αν δεν το φάμε θα παίξει τον ύπο εκεί και θα συνεχίσει με γάμα 6 δέλτα 5. Πολύ επιθετική κίνηση. Και τώρα όταν ο λευκός φάει αυτό το πιόνι, ο λευκός χάνει. Το έχω κάνει σε πραγματικό blitz και μετά από αυτή την κίνηση απειλούμε τον αξιωματικό. Αν αυτός πάει στο α4 βλέπουμε το διπλό χτύπημα, απειλεί το αξιωματικός και ο βασιλιάς. Οπότε λοιπόν το πιο λογικό είναι να παίξει στο γ4 που λέει τι κάνει αυτός ο άσχετος, όχι μόνο του φάγα ένα πιόνι, απειλώ και το ζ7 να φάω με τον ύπο τώρα. Όμως έρχεται πάλι το ίδιο διπλό σάχ, όπου απειλούμε το βασιλιά και τον ύπο εδώ και κερδίζουμε. Έχω κερδίσει παρτίδα έτσι πολύ πολύ γρήγορα. Αυτή είναι μια κίνηση, αλλά δεν είναι τόσο σοβαρή αυτή η κίνηση για παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι για να τη δοκιμάσει κάποιο σε παρτίδα blitz. Προχωρώντας τώρα λοιπόν, έπαιξε εδώ ο Ντίνγκ, βγάζει τα κομμάτια του έξω. Έχουμε αυτή την κίνηση στο γ3, ροκέ. Και φυσικά ο λευκός δεν έφαγε εδώ, γιατί αν φάει μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα. Ένα από αυτά είναι να φάμε με αυτό το πιόνι για παράδειγμα, για να παίξουμε Δ5, παίζει με αντάλλαγμα, πιέζει εδώ, θα πιέσει τον ύπο. Υπάρχουν προβλήματα στην ανάπτυξη του λευκού. Έτσι λοιπόν εδώ έκανε το ροκέ του. Παίζει την κίνηση Δ5, όπως ο γνωστός Ντίνγκ, σαν την επίθεση Μάρσαλ, θέλει να παίξει αυτή την κίνηση. Και φυσικά για να καταλάβετε τα πάντα πάνω πίσω από αυτό το σύστημα, μπορείτε να δείτε τα προηγούμενα βίντεο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Αν έτρωγε έτσι, θα έτρωγε με τη Βασίλισσα που έχει μια πολύ επιθετική θέση. Οπότε λοιπόν ο Νέπο παίζει την πιο λογική κίνηση. Βγάζει το αλογάκι έξω, γίνονται μερικές ανταλλαγές και Α5. Μια πολύ ωραία κίνηση, μοντέρνα κίνηση πάνω στην Ιταλική. Πολλές φορές αυτή η κίνηση έχει ως αρχικό στόχο να σταματήσει τέτοιες επελάσεις όπως το Β4 και έχει ως άλλο στόχο να φύγει αυτός ο αξιωματικός κάπου έξω, να έρθει η βασίλισσα στο Β8 και η βασίλισσα στο Α7 και μαζί με τον αξιωματικό να δημιουργούν πίεση εκεί πάνω. Υπάρχουν αυτά τα σχέδια στην Ιταλική, αλλά εδώ μετά από αυτό ο Ντίνγκ έπαιξε την πιο λογική κίνηση βασίλισσα ε7, ένα διαφορετικό σχέδιο, και μετά τον Ντάμα γ2 μας εξέπληξε, ευχάριστα μπορούμε να πούμε, με την κίνηση ύπος Β8. Όλες οι κινήσεις του ύπου και στο Α7 και στο Δ8 και στο Β8 είναι παικτές και αυτή η κίνηση είναι μέρος ενός σχεδίου. Και εδώ θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό, γιατί το σχέδιο στο σκάκι είναι εξαιρετικά σημαντικό και χωρίς σχέδιο δεν μπορούμε να βελτιωθούμε και να παίζουμε καλύτερα. Εάν θέλετε κι εσείς να γίνετε καλύτεροι παίχτες και να βάζετε πιο καλά σχέδια, τότε έχω μια πολύ έξυπνη λύση για εσάς. Η ικανότητα του να οργανώνετε όλα τα κομμάτια σας για ένα κοινό σκοπό και να προβλέπετε το μέλλον ονομάζεται σχέδιο. Η πλειοψηφία των σκακιστών έχει πρόβλημα σε αυτό. Ως εκ τούτου, η σειρά μαθημάτων 8 απλά βήματα για να δημιουργήσετε ένα επιτυχημένο σχέδιο σε κάθε περίπτωση είναι η σωστή λύση για εσάς. Ακολουθήστε το σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο για περισσότερες πληροφορίες. Μαζί με τον κύριο Καπνίση φτιάξαμε μια πάρα πολύ καλή σειρά μαθημάτων για το σχέδιο, η οποία πραγματικά μπορεί να σας βοηθήσει να γίνετε καλύτεροι παίκτες. Μπορείτε να ακολουθήσετε το σύνδεσμο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτή την εκπληκτική σειρά. Και γυρνώντας εδώ, το ύπο Β8 είναι ένα μέρος ενός σχεδίου. Αυτό που θέλει να κάνει ο Ντίνγκ είναι να φέρει τον πύργο του σε στήλη, γιατί οι πύργοι πάνε σε στήλη. Θέλει να παίξει το αλογάκι, θέλει να παίξει το γ6 για να διώχνει από εδώ αυτόν τον αξιωματικό, μετά να βάλει το αλογάκι στο α6, να γυρίζει πίσω τον αξιωματικό στο ζ8 και να πάει το αλογάκι εδώ σε αυτή τη μεριά, στο γ5, για να έρθει στο κέντρο και να πιέζει.
δεν μπορεί ο αξιωματικός να φύγει πίσω από τη βασίλισσα, άρα λοιπόν η βασίλισσα πρέπει να φύγει από εκεί και η βασίλισσα θα πάει στο κουτάκι Γ7. Άρα λοιπόν το σχέδιό μας είναι το πύργο Δ8, το Γ6, το ύπο Α6. Για να γυρίζει πίσω ο αξιωματικός και να μπαίνει ο άλλος αξιωματικός στο Ε6, πρέπει να κρατάμε αυτό το πιόνι, άρα θα έρθει η βασίλισσα στο Γ7 για να κρατιέται αυτό το πιόνι. Ο αξιωματικός θα πάει πίσω, ο ύπος θα πάει στο Γ5 και ο άλλος αξιωματικός στο Ε6. Μπορεί κάποιος να δει όλες αυτές τις κινήσεις, να βρει ένα ωραίο σχέδιο, αν κάνει εκτίμηση θέσης και αν καταλαβαίνει καλά τα positional στοιχεία της θέσης, πώς πρέπει να βάλει τα κομμάτια του σε καλά τετράγωνα. Εδώ παίχτηκε αυτή η κίνηση, παίζει την πρώτη φυσιολογική κίνηση, ακολουθεί η κίνηση θ3, γιατί εδώ αυτή είναι μια προληπτική κίνηση και θέλει να σταματήσει την κίνηση ύπος ήττα 4. Αυτό το πιονάκι είναι ευαίσθητο. Τώρα όμως τι θα παίξουν τα μαύρα? Τι λέτε να παίξουν τα μαύρα? Αν έχετε δει την παρτίδα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα βρήκατε την κίνηση, αλλά μπορείτε να την καταλάβετε γιατί την έπαιξε. Εδώ θέλει να ξεκινήσει με το σχέδιό του, θέλει να παίξει το σχέδιό του, αλλά υπάρχει στο σκάκι η στρατηγική και η τακτική. Δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο. Πρέπει να έχουμε πρώτα τη στρατηγική μας την καλή και έπειτα πρέπει να δούμε αν αυτή η στρατηγική μας εφαρμόζεται με τακτικό τρόπο. Για παράδειγμα, αν παίξει κατευθείαν την κίνηση Γ6 που είναι λάθος, θα παίξει ο αξιωματικός πίσω και μετά από αυτή τη φυσιολογική κίνηση, για παράδειγμα, έρχεται το ύπος στο Γ4 και ξαφνικά τα δύο λογάκια του λευκού, να τα κάνουμε πράσινο, απειλούν ή πιέζουν αυτό το πιόνι. Άρα λοιπόν ο μαύρος δυσκολεύεται εδώ να κάνει μανούβρες, δεν μπορεί να κάνει μανούβρες. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο παίζει την προληπτική κίνηση και την κίνηση αναμονής θ6, του λέει τώρα πρέπει να κάνεις κάτι. Βέβαια όλα στο σκάκι έχουν τα θετικά και τα αρνητικά, υπάρχουν στόχοι εκεί πάνω όπως θα δούμε αργότερα και του λέει ότι κάτι πρέπει να κάνεις. Και μετά από αυτή την κίνηση, γιατί ο λευκός κάτι πρέπει να παίξει εδώ λογικά, παίζει αυτή την κίνηση για να κάνει τη γνωστή μανούβρα στην ισπανική άμυνα. Παίζει τώρα το Γ6, οπότε λοιπόν ο αξιωματικός δεν μπορεί να πάει πίσω και όχι και ακριβώς, δεν μπορεί να πάει εδώ και το αλογάκι αυτό δεν μπορεί να πάει στο Γ4. Πολύ όμορφα εκτελεσμένο σχέδιο από τον Ντίνκ, γυρίζει ο αξιωματικός εκεί, παίζει εδώ, δεν μας πειράζει η ανταλλαγή φυσικά και τώρα παίζει την κίνηση ύπος Γ7. Την τάμε στο Γ7, γιατί αν έπαιζε τον ύπο στο Γ7 τώρα μπορεί να έρθει η βασίλισσα εδώ για παράδειγμα και μπορεί να φάει εδώ το πιόνι. Βλέπετε, η βασίλισσα, αν γινόταν το ίδιο σχέδιο για να αλλάξει τον αξιωματικό, δεν θα κράταγε αυτό το πιόνι. Έτσι λοιπόν παίζει την κίνηση ύπος ντάμα Γ7, φεύγει από τέτοια χτυπήματα του ύπου και υπερπροστατεύει αυτό το πιόνι. Το σχέδιο θα συνεχίσει έτσι, ο ύπος θα πάει εδώ και ο άλλος αξιωματικός εκεί για να γίνουν ανταλλαγές. Και αυτό έγινε πάνω στην παρτίδα. Αυτή είναι μια κίνηση δύσκολη να την καταλάβει κάποιος, το αξιωματικό Α2. Δεν το εξήγησε κανένας και είναι δύσκολο κάποιος να το καταλάβει. Αυτό που θέλει να κάνει εδώ ο λευκός, βλέπει ότι ο αξιωματικός του εδώ, στο Γ4, είναι ένας στόχος. Πολλές φορές ο μαύρος θέλει να παίξει και αυτή την κίνηση και ίσως Β5. Και όταν φάμε να φάει έτσι, να παίρνει ένα τέμπο πάνω στον αξιωματικό. Υπάρχει άλλο ένα στοιχείο δηλαδή, μπορεί να το καθυστερήσει λιγάκι με τον αξιωματικό πίσω κτλ. Έτσι λοιπόν πάει προληπτικά εδώ τον αξιωματικό, προσπαθεί να δημιουργήσει χτυπήματα, τακτικά χτυπήματα πάνω στον ύπο για παράδειγμα. Έπαιξε αυτή την κίνηση, έβαλε εδώ, γυρνάει εκεί, τώρα ο Ντίνκ έχασε λίγο χρόνο, θα έπρεπε να εκτελέσει το σχέδιό του κατευθείαν, φοβήθηκε ότι αν το κάνει αμέσως μάλλον εδώ και βάλει τον ύπο, ίσως υπάρχουν τέτοια προβληματάκια και όταν φάει εδώ να τρώει πρώτα τον ύπο και όταν φάει εδώ να παίζει κάτι σαν Β3 κάποια στιγμή να παγιδεύει τον αξιωματικό. Υπήρχαν κάποιες ιδέες, αλλά εδώ με την κίνηση πύργο Β8 που προσπαθεί να προστατεύσει το πιόνι, χάνει χρόνο, χάνει πολύτιμο χρόνο. Γιατί η ίδια συνέχεια, αν βάλει πίσω τον αξιωματικό και έχουμε τώρα, αυτό το πιονάκι δεν είναι τόσο σημαντικό τώρα, γιατί έρχεται το ύπο στο κέντρο, απειλεί να πάει σε κουτάκια ευαίσθητα όπως το Δ3, να κάνει την ανταλλαγή εδώ, να πάει εδώ και να φάει τον αξιωματικό, απειλεί και όλα στο αξιωματικό Α6 και ο μαύρος έχει πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Αν γίνει η ίδια συνέχεια, όπου παίξει το ύπο θ4, θα το δούμε στην παρτίδα, και έρθει ο ύπος μέσα, έρθει η ντάμα εδώ, ο ύπος πάει εκεί, μετά από την κίνηση
δεν υπάρχει πια αυτή η κίνηση γιατί απειλείται ο πύργος με Τέμπο. Άρα λοιπόν πρέπει να σώσει πρώτα τον πύργο και αν σώσει τον πύργο απλά θα του φάμε τον αξιωματικό. Γιατί η μικρή λεπτομέρεια αυτή στήχησε τώρα στον Ντίνκ στην κίνηση 17, έπαιξε αυτή την κίνηση να προστατεύσει το πιόνι και μετά από αυτό βάζει τον αξιωματικό πίσω, τσούπι ντάμα έρχεται εδώ. Ο ύπος θα μπορούσε να έρθει εδώ πέρα, αλλά κατευθείαν τρώμε στο θήτα 6. Και τώρα δεν έχει τον ίδιο χρόνο ο λευκός να κάνει τα ίδια, ο μαύρος να κάνει τα ίδια πράγματα, γιατί ο πύργος προστατεύεται. Και έχουμε φάει ήδη. Δεν μπορεί να φάει απλά έτσι, γιατί τρώμε τον ύπο. Και όταν μπει μέσα, απλά σώζουμε τον πύργο. Μπορεί να φάει και άλλο πιόνι, θα γίνουν οι ανταλλαγές για παράδειγμα. Και εδώ έρχεται ο ύπος στο θήτα 5 και ο λευκός έχει τρομερή επίθεση. Τρομερή επίθεση με όλα του τα κομμάτια και αυτός ο ύπος εδώ δεν κάνει απολύτως τίποτα. Αυτές είναι μερικές λεπτομέρειες στη θέση. Έφαγε εδώ το πιόνι λοιπόν ο Ντίνκ, προσπαθεί να ανοίξει τα κομμάτια του, τρώει πάλι εδώ γιατί ο ύπος κρέμεται. Λογική κίνηση, ο ύπος έρχεται στο κέντρο και ύπος Ε6. Θέλει να αλλάξει αυτόν τον αξιωματικό που είναι καλό στην άμυνα και ο άλλος δεν μπορεί να μας φάει χάρη σε αυτόν εδώ τον αξιωματικό μας, το οποίο είναι καρφωμένο. Παίζει αυτή την κίνηση ο Ντίνκ, τώρα απειλεί βέβαια να κάνει τέτοια κόλπα, να φάει τον αξιωματικό, οπότε τρώει. Ο βασιλιάς δεν μπορεί να φάει για ένα άλλο κάρφωμα, τρώει βασίλισσα εκεί και κερδίζουμε. Έτσι λοιπόν πρέπει να φάει με τον πύργο του και εδώ είναι πάλι η κρίσιμη στιγμή για τα λευκά, είναι μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές στο παιχνίδι πάλι. Ο λευκός έχει πάρα πολλές επιλογές να παίξει και ο Νέπο μπλιτσάροντας και πάλι παίζει σε ένα δευτερόλεπτο την κίνηση αξιωματικός Ε5. Δεν σημαίνει ότι αυτή η κίνηση είναι κακή, όμως είχε άλλες ιδέες, όπως το αξιωματικός Γ4, κρατάει τα πάντα εδώ σταθερά, πρέπει να δώσει την κίνηση στον αντίπαλό του, ο πύργος δεν είναι τόσο σημαντικός εδώ μόνος του, μπορούν να υπάρξουν ιδέες όπως τέτοιες, υπάρχουν διάφορες ιδέες εδώ για τα λευκά να πιέσουν, επίσης υπάρχει κίνηση βασίλισσα εκεί, όπου η επόμενη κίνηση μπορεί να είναι κάτι τέτοιο και να έρθει ο ύπος στο παιχνίδι ή να θυσιάσει τον αξιωματικό εδώ, υπάρχουν πολλά πράγματα. Για παράδειγμα μετά από το αξιωματικός Γ4 απειλεί να φάει εδώ, απειλεί να φάει κιόλας κάποια στιγμή με τον αξιωματικό και να έρθει ο ύπος εκεί για παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλές συνέχειες που μπορεί να παίξει. Και το βασίλισσα εκεί, αυτός εδώ έπαιξε κατευθείαν εδώ, κατευθείαν γυρνάει ο ύπος πίσω, ο αξιωματικός γυρίζει εδώ, πάει ο πύργος εκεί, αξιωματικός Α3, καλές κινησούλες αλλά όχι τόσο εντυπωσιακές με βαθύ μέτρημα. Καλές πρακτικές, γρήγορες κινήσεις έπαιξε ο Νέπο, αλλά με τέτοιες κινήσεις μπορεί κάποιος να χάσει το πλεονέκτημά του. Εδώ βάζει τον πύργο στο Ε8 να ξεκαρφωθεί και η κίνηση που παίχτηκε είναι το αξιωματικός Γ4, φαίνεται όμως ότι το Γ4 κερδίζει κομμάτι. Γιατί ο πύργος απειλείται και άμα φύγει ο πύργος θα φάμε το άλογο. Έτσι δεν είναι? Όμως τα πράγματα στο σκάκι δεν είναι τόσο απλά και έχουμε δει πολλές παρτίδες ήδη αυτών των δύο παιχτών ότι ήταν έτοιμοι να θυσιάσουν τον πύργο, κάπως έτσι για παράδειγμα, και μετά από αυτές τις ανταλλαγές αυτά τα πιόνια είναι πανίσχυρα, αυτός είναι κλεισμένος και έρχονται τέτοιες κινήσεις όπου ο μαύρος παίρνει το πάνω χέρι και εδώ θα μπορούσε να κερδίσει την παρτίδα. Έτσι λοιπόν το Γ4 δεν είναι καλή κίνηση, παίζει εκεί, ο Ντίνκ παίζει εδώ, δίνει και πάλι τον πύργο και ο Νέπο παίζει πολύ όμορφα. Τρώει τον αξιωματικό, γιατί αν φάει τον πύργο θα φάει το πιόνι και σιγά σιγά θα βάλει κάπως τον πύργο εκεί και θα παίξει την κίνηση Β4. Αυτή η αρμάδα εδώ πιονιών θα δημιουργήσει προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο έφαγε εκεί, έφαγε ο ύπος πήγε μέσα, Γ5, του κλείνει τον καημένο αξιωματικό, έρχεται η βασίλισσα εδώ, ο πύργος εκεί, η βασίλισσα κάνει ένα regrouping να τα βελτιώσει όλα. Απειλεί το πιονάκι, προστατεύει το πιόνι γιατί το απειλούσε η βασίλισσα και ο αξιωματικός γυρίζει πάλι πίσω. Ο αξιωματικός πάει από εδώ και από εκεί να βρει κάποια καλύτερη διαγώνιο. Απειλείται αυτό το πιόνι και ο Ντίνκ έπαιξε την ωραία κίνηση ύπος Ζ6. Τώρα, εάν φάει με τον πύργο, υπάρχουν τακτικά προβλήματα. Τα τακτικά είναι πάρα πολύ σημαντικά να τα κοιτάμε πάντα. Και το τακτικό χτύπημα εδώ είναι η υπερφορτωμένη βασίλισσα. Τρώει, πρέπει να φάει, τρώμε τον πύργο και αν φάει αυτό το πιόνι, ακολουθεί αυτή η κίνηση που απειλεί τον πύργο, τα προστατεύει όλα στο Ε1 και μετά από αυτό για παράδειγμα έρχεται αυτή η κίνηση που εδώ ο μαύρος πάλι απειλεί πολλά πράγματα, απειλεί τη βασίλισσα, έχει μια επαφή με το πιόνι, ο αξιωματικός εδώ κρέμεται λιγάκι, υπάρχουν τακτικά προβλήματα για το λευκό εδώ να λύσει. Έτσι λοιπόν θα έχει το πάνω χέρι. Τα μέτρησαν αυτά και οι δύο παίχτες, είμαστε στην κίνηση 32, οπότε λοιπόν αλλάζουν τα κομμάτια για να πάνε στο φινάλε, τρώει, παίζει εδώ, γυρίζει ο πύργος εκεί, τρώει αυτό το πιόνι, πάει να κάνει αλλαγές, τρώει εδώ αυτό το πιόνι
και τρώει το πιόνι στο ε4. Και άλλες αλλαγές γίνονται εδώ, οι παίκτες προχωράνε προς το φινάλε και μετά την κίνηση πύργος α4 είμαστε στην κρίσιμη στιγμή, στην κίνηση 38. Ο Ντίνγκ εδώ πάρα πολύ σωστά δίνει ένα πιόνι για να παίξει, το φινάλε και έπαιξε την κίνηση ύπος Δ4 να αλλάξει κομμάτια. Υπάρχει μια πολύ εντυπωσιακή κίνηση που την είδανε λογικά και οι δύο παίχτες να παίξει κάτι τέτοιο, αλλά πάνω στην πίεση χρόνου θα ήταν δύσκολο να τα μετρήσει όλα. Μετά από αυτό πρέπει να βρει την εκπληκτική κίνηση ύπος Ζ4 και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Εάν φάει ο αξιωματικός εδώ, έχουμε το ίδιο διαρκές σάχ που θα δούμε, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι όταν φάει ο πύργος εκεί. Μπορούμε να πάμε στο κουτάκι θ8. Στην κίνηση 39 δεν τα κάνεις αυτά τα πράγματα να κρέμονται τα πάντα, να κρέμονται αποκαλύψεις, να κρέμονται όλα, αλλά δεν έχει καλή αποκάλυψη, γιατί για παράδειγμα αν κουνηθεί ο πύργος εδώ και κάνει σάχο αξιωματικός, του τρώμε τον αξιωματικό και είμαστε καλύτεροι με τα μαύρα. Εάν παίξει μια τέτοια κίνηση που τρώει το αλογάκι, έχουμε το ίδιο διαρκές ρουά εδώ και για παράδειγμα εκεί στο Δ2 και ο βασιλιάς δεν μπορεί να ξεφύγει, εκείνη η σοπαλία. Αλλά τέτοια πράγματα είναι δύσκολο να τα μετρήσουμε. Παίζει πολύ ωραίο πρακτικό σκάκι ο Ντίνγκ εδώ, δίνει ένα πιόνι και φτάνουμε σε αυτό το φινάλε. Παίζει τα 6, γυρίζει πίσω, ο βασιλιάς έρχεται εδώ, ο πύργος έρχεται εκεί και τώρα αυτό το φινάλε 3 εναντίον 2 είναι θεωρητικά ισόπαλο. Ποια κομμάτια πρέπει να κρατήσουμε εδώ στη σκακέρα, τι λέτε? Δηλαδή θα μπορούσαμε να αλλάξουμε ένα ζευγάρι κομματιών, ο λευκός δεν θέλει να αλλάξει τίποτα, αλλά ο μαύρος θα ήθελε να αλλάξει. Πώς θα έκανε πιο εύκολα την ισοπαλία, γνωρίζετε? Αυτές είναι θεωρητικές γνώσεις στα φινάλε. Ο μαύρος εδώ θα ήθελε να αλλάξει τα αλογάκια, γιατί αν αλλάχτούν τα αλογάκια θα είναι πολύ πιο εύκολη η ισοπαλία, να κάνει ισοπαλία αυτό το φινάλε. Και φυσικά ο Ντίνγκ το ξέρει αυτό. Έπαιξε αυτή την φαινομενικά εντυπωσιακή κίνηση. Αν φάμε το πιόνι, τρώμε το άλογο, δεν το δέχεται εδώ. Ο Νέπο παίζει εδώ, παίζει αυτή την κίνηση όπου πάλι το φινάλε πύργων είναι ισόπαλο. Ας έχουμε αυτά τα δύο διπλωμένα πιόνια. Το θήτα πιόνι δεν θα μας κερδίσει εδώ και αυτό το φινάλε είναι πάλι θεωρητικά ισόπαλο. Ας λέει ο υπολογιστής μικρό πλεονέκτημα. Παίζει εκεί και τώρα, εφόσον ο Ντίνγκ ξέρει κάτι, προσπαθεί εδώ, νομίζω λανθασμένα να παίξει και να αλλάξει τον πύργο του. Έπαιξε αυτή την κίνηση η οποία δεν χάνει, είναι μια χαρά και αυτή η κίνηση είναι ισόπαλη, αλλά θα πρέπει να βαρέσει κουπί για άλλες 2-3 ώρες με αυτή την κίνηση. Θα μπορούσε να παίξει κάτι άλλο σαν το πύργο ε7 για παράδειγμα, αν δεν στείνω κάτι, ή να παίξει. Εδώ υπάρχουν κάποια προβληματάκια με μια τέτοια κίνηση για να μας απειλήσει αυτό το πιόνι για παράδειγμα, ή το πύργο ε1, ή να προσπαθήσει να ενοχλήσει αμέσως τον πύργο εδώ, να κάνει κάτι τέτοια. Το πύργο ε8 το παίζει, okay, ο άλλος δεν αλλάζει τα κομμάτια, όπου θα ήταν δύσκολο πάλι να κερδίσει, να κάνει κάτι, απλά έχει ένα μικρό πλεονέκτημα, διαρκές μικρό πλεονέκτημα ο λευκός εδώ. Παίζει εκεί, παίζει το σαχ, γυρίζει σε αυτή την κίνηση, όπου πάλι είναι όλα κοντά στο 0, αλλά δεν ξέρω γιατί έπαιξε αυτή την κίνηση και δεν γύρισε πάλι στο πιο παθητικό αλλά πιο σταθερό κουτάκι όπως αυτό εδώ, που κρατάει τα πάντα, κρατάει την ευαισθησία εδώ σε αυτό το κουτάκι και προσπαθεί να παίξει κάτι τέτοιο, να αλλάξει τα άλογα. Αλλά παίζει εδώ, γίνονται αυτές οι ανταλλαγές και ήταν εντυπωσιακό που παίζει τώρα αυτή την κίνηση και αυτές οι κινήσεις όλα είναι κοντά στο 0, αλλά παίζοντας τέτοιες κινήσεις δίνουμε στον αντίπαλο τη δυνατότητα να πιέσει παραπάνω. Ήτανε, θεωρητικά είναι πολύ επικίνδυνο να κουνάμε τα πιόνια. Εδώ παίζει αυτή την κίνηση και πάει να κάνει πάλι αλλαγές υποχρεωτικά, δηλαδή να τα αλλάξει έτσι κι αλλιώς, γίνονται αυτές οι ανταλλαγές. Έκανε εδώ κάποιες κινήσεις και μετά από αυτή την κίνηση παίζει την πολύ ωραία κίνηση εδώ ο Νέπο, παίζει την κίνηση θ4, δίνει ένα πιόνι, πρέπει να φάει ο Ντίνγκ και τώρα ο Νέπο παίζει αυτό. Και ξαφνικά ο βασιλιάς προσπαθεί να περάσει μέσα και αν περάσει μέσα εδώ ο βασιλιάς ο δικός μας είναι πολύ πίσω, μπορεί να έρθει και το αλογάκι κάποια στιγμή να πιέσει αυτό το πιόνι και να χάσουμε κανένα πιόνι και την παρτίδα. Ήταν εξαιρετικά κρίσιμη αυτή τη στιγμή γιατί ο Ντίνγκ επέμενε στη λάθος αλλαγή κομματιών. Ευτυχώς βρίσκει αυτή την κίνηση που είναι μοναδική. Μοναδική κίνηση και η παρτίδα έπειτα από πολλές κινήσεις έληξε ισοπαλία. Οι παίχτες τα γύρισαν λίγο δεξιά και αριστερά και κατάφερε να κερδίσει την ισοπαλία. Είναι θεωρητική ισοπαλία, είναι δύσκολο να κερδίσει ο λευκός, αλλά ο μαύρος πρέπει να παίξει πιο δύσκολες κινήσεις ακριβίας. Αυτά λοιπόν για αυτή την παρτίδα, τη μαχητική μπορούμε να πούμε παρτίδα, και θα δούμε στη συνέχεια ποιος θα κερδίσει το match, ποιος θα παίξει καλύτερα από τον άλλον. Ευχαριστώ για την προσοχή σας, τσεκάρετε πάλι τη σειρά μαθημάτων για το σχέδιο και τα λέμε ξανά σύντομα.
Εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο και τώρα παρακαλώ επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας ένα δώρο. Στην αρχική σελίδα μπορείτε να πατήσετε εδώ που λέει «Δώστε μου πρόσβαση» και μόλις πατήσετε εκεί θα πάτε σε μια νέα σελίδα όπου μπορείτε να διαβάσετε διάφορα πράγματα εδώ τα οποία έχω φτιάξει με ωραία γραφικά και στο τέλος να δώσετε το όνομά σας και το email σας πατώντας το «Δείξτε μου πώς». Εάν το κάνετε αυτό θα πάρετε το μάθημα δωρεάν πώς να αποφύγετε τα λάθη, ένα μάθημα σε βίντεο και σε κείμενο το οποίο θα σας βοηθήσει να γίνετε καλύτεροι παίκτες.